Αμά να παίξουμε στοίχημα, να παίξουμε και να ποντάρουμε στην καλή υγεία, ρε παιδιά. Όλα τα υπόλοιπα τώρα έρχονται και παρέρχονται και δεν έχουν και τόση σημασία. Προφανώς, γιατί όλα έρχονται και παρέρχονται. Πολύ σωστά το είπες αυτό, όπως τα κιλά που πήραμε. Τώρα γιατί θα το συζητήσουμε αυτό. Δεν είναι σωστό τώρα. Μα έρχονται και παρέρχονται. Θα σου πω γιατί. Εντάξει, για έρχονται και παρέρχονται και μπορούν να φύγουν μια και έξω. Ναι. Γιατί θα πρέπει και εκπαιδευτικά πλέον διατροφικά να το πάρουμε όλο αυτό. Συμφωνώ. Σε μια διαδικασία που από εδώ και στο εξής θα είναι συνοδοιπόρο μας και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ η Diet System Clinic, που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Θα χάσουμε τα κιλά όπως πρέπει να τα χάσουμε και θα μάθουμε πώς να διατηρήσουμε ένα σώμα ιδανικό, με καλό διατροφικό πλάνο. Και να μην μπλοκάρουμε το μεταβολισμό μας, γιατί είναι λάθη δικά μας αυτά. Γεια σας, κυρία Κιούση, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, λοιπόν. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Έτσι, να, το πούμε, ναι. Να τα λέμε αυτά για να μπαίνουμε το δεξί. Μπλοκάρει ο μεταβολισμός. Θα μιλήσουμε για το μεταβολισμό σήμερα και οι περισσότεροι. Βασικά, πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Τι είναι ο μεταβολισμός. Γιατί πολλοί να δεν τα μαθαίνουμε. Έτσι. Αλλά ο μεταβολισμός, το ότι μπλοκάρει, είναι ένας μύθος πραγματικά. Διότι έχω δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει το κατόφλι της Diet System Clinic ηλικία 60, 65, 70, κάποιοι παραπονιούνται από τα δικά μου χρόνια, από 35 ετών, ότι ο μεταβολισμός μου άλλαξε, τελείωσε, δεν χάνω τα κιλά που πρέπει να χάσω κτλ. Είναι ένας μύθος. Σωστά. Τώρα, είπαμε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι επειδή πήγαμε στην καινούργια χρονιά, μπαίνει στο μυαλό μας ότι σιγά σιγά οι γιορτές τελείωσαν. Πρέπει να δούμε τώρα τι θα κάνουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να αλλάξουμε και την εμφάνιση αλλά και την ψυχολογία μας. Μέσα λοιπόν σε όλες αυτές τις συζητήσεις, πολύ συχνά ακούμε, ναι, αλλά εγώ έχω χάλια μεταβολισμό, δεν χάνω βάρος, προσπαθώ, τρώω λίγο, βλέπω ότι το σώμα μου δεν αντιδρά. Σήμερα λοιπόν θα δώσουμε λίγο ποια είναι η έννοια, τι εννοούμε όταν λέμε μεταβολισμός και ποιες δικές μας δράσεις ή ποια θέματα οργανικά μπορούν να μπλοκάρουν τη διαδικασία. Να πούμε λοιπόν ότι το σώμα μας για να συντηρηθεί χρειάζεται ενέργεια. Την ενέργεια αυτή την παίρνουμε από τη τροφή και όταν λέμε μεταβολισμός στην ουσία είναι το άθροισμα τριών παραγόντων. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που λέμε ο βασικός μεταβολισμός, που αποτελεί και το 60-70% της δαπάνης ενέργειας του σώματος και που στην ουσία είναι η ελάχιστη ενέργεια που χρειαζόμαστε σε ηρεμία, απλά για να επιβιώσουμε, δηλαδή για να αναπνέμε, να χτυπάει η καρδιά, το σώμα να διατηρεί βασικές λειτουργίες. Από εκεί και πέρα ένα άλλο κομμάτι είναι η σωματική δραστηριότητα, που σωματική δραστηριότητα δεν εννοούμε εδώ μόνο το κομμάτι της άσκησης, ξέρω εγώ, ή το περπάτημα κτλ. Αλλά οποιαδήποτε διαδικασία εκτελούμε μέσα στη μέρα, δηλαδή ακόμα και η ορθοστασία ή την ώρα που μιλάμε, το σώμα δαπανά ένα μέρος ενέργειας. Και ένα άλλο κομμάτι είναι η θερμογένεση, το οποίο αυτό αποτελεί το 10% της δαπανόμενης ενέργειας και εξαρτάται και από τις τροφές που καταναλώνουμε. Έχει να κάνει και με τις κλιματολογικές συνθήκες, δηλαδή βλέπουμε ότι το χειμώνα στην προσπάθεια που κάνει το σώμα μας να διατηρήσει τη θερμοκρασία και οι πιο πολλές θερμίδες, αλλά επίσης και η λήψη φαρμάκων πολλές φορές παίζει ρόλο, αλλά δυστυχώς αυτό τις περισσότερες φορές ο ρόλος αυτός είναι αρνητικός. Σε πολλές συζητήσεις, κυρία Κιούση, που κάνουμε τους δικούς μας ανθρώπους, με τους φίλους μας, με την οικογένειά μας, αξιοποιούμε και χρησιμοποιούμε τη φράση αργός μεταβολισμός. Δεν ξέρω αν το κάνουμε επειδή θέλουμε να καλύψουμε τα λάθη που μπορεί να έχουμε κάνει ή επειδή δεν γνωρίζουμε τι τελικά σημαίνει και τι είναι αυτός ο αργός μεταβολισμός. Και κατ' επέκταση, ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτόν, αν έρθει κάποια στιγμή και αν συμβεί στη ζωή μας. Είναι κάτι το οποίο έχουμε κάνει εμείς λάθος. Λοιπόν. Τι μπορεί να παίξει ρόλο. Κάποιες φορές τα αίτια μπορεί να είναι οργανικά. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό όταν θέλω να κάνω μία προσπάθεια να μην μπω σε μία διαδικασία απλά να αντιγράψω κάτι που κάνει και κάποιος άλλος. Πολλές φορές τα αίτια που μπορεί ο μεταβολισμός να είναι χαμηλός μπορεί να είναι και οργανικά. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι όταν υπάρχει σιδηροπαιρνική αναιμία. Ο σίδηρος, σαν λειτουργία, μεταφέρει οξυγόνο στα κύτταρα και όταν τα επίπεδα του είναι πολύ χαμηλά, βλέπουμε ότι ο οργανισμός δεν μπορεί να αντιδράσει σωστά και παρόλο που μπορεί να ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή, να μην βλέπουμε το αποτέλεσμα. Συνήθως το παρατηρούμε σε κορίτσια νεαρής ηλικίας. Όταν όμως απευθυνθούμε στον γιατρό και πάρουμε το κατάλληλο συμπλήρωμα, βλέπουμε ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται και το αποτέλεσμα έρχεται όπως ακριβώς το περιμένουμε. Επίσης, δυσκολία μπορεί να υπάρχει όταν έχουμε υποθυρεοειδισμό,
ή όταν πάσχουμε από θυροειδίτιδα Χασιμότο, αλλά και πάλι αυτό δεν είναι μια δικαιολογία να πούμε ότι εγώ δεν χάνω κιλά γιατί έχω υποθυροειδισμό, αλλά να απευθυνθούμε στον εξειδικευμένο ενδοκρινολόγο και μας δώσει το κατάλληλο σκεύασμα και ρυθμίσει τη λειτουργία του θυροειδή, βλέπουμε ότι ακολουθώντας μετά μια ισορροπημένη διατροφή, η απώλεια βάρους είναι κάτι το οποίο επιτυγχάνεται σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Τώρα, άλλος παράγοντας που μπορεί να παίξει αρνητικό ρόλο είναι οι λάθος δίαιτες. Έχουμε ξαναπεί ότι όταν μπαίνουμε έτσι σε πολύ επιθετικά σχήματα, αυτό που κυρίως χάνουμε είναι υγρά και μυϊκή μάζα. Αν χάσουμε όμως μυϊκή μάζα, επειδή στην ουσία στους μυς καταναλώνεται το 90% της δαπανόμενης ενέργειας, κατευθείαν το σώμα προσαρμόζεται, επιβιώνει με λιγότερες θερμίδες, οπότε είναι και πιο δύσκολο στο να έχουμε απώλεια. Και είναι και ένα χαρακτηριστικό των καιρών, έτσι. Αναλώνεται πάρα πολύ κόσμο στην αναζήτηση τελικά μια δίαιτα express μια λύση. Για να χάσει τα κιλά σου με το Χριστουγέννων μέσα σε 1-2 εβδομάδες. Ανεπίτρεπτο. Σωστά. Και αυτές οι ακραίες δίαιτες στην ουσία μας οδηγούν και σε διάφορες ψυχολογικές διαταραχές. Γιατί από τη μία μεριά βρισκόμαστε στην βουλιμία και στην άλλη στην ανορεξία. Οπότε έχει φανεί και από έρευνες ότι οι λάθος δίαιτες μπορεί να μειώσουν ακόμα και ως 45% το βασικό μας μεταβολισμό. Ένας άλλος παράγοντας είναι ο κακός ύπνος. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι κατά μέσο όρο χρειαζόμαστε ένας ενήλικος άνθρωπος από 6-8 ώρες ύπνου, αλλά έχει φανεί ότι μεταξύ 12 με 4 εκρίνεται και η αυξητική ορμόνη, η οποία και επιδιορθώνει τα κύτταρα και αναδομή, αλλά στην ουσία βοηθάει και στο κομμάτι της λιποδιάλυσης. Οπότε άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται λίγες ώρες ή που μπορεί να κάνουν βραδινή εργασία και μπορεί να κοιμούνται πολλές ώρες, αλλά όχι σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, συνήθως βλέπουμε μια δυσκολία στο πώς αντιδράνε στην εφαρμογή ενός διατροφικού πλάνου. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο σίγουρα είναι το στρες. Πάντα βρίσκει χώρο το στρες αυτό το άτιμο. Εκκρίνει κορτιζόλη. Η κορτιζόλη στην ουσία αναγκάζει τον οργανισμό να αποθηκεύσει περισσότερο λίπος, με αποτέλεσμα και το σώμα να προσαρμόζεται σε λιγότερες θερμίδες, αλλά να μην βλέπουμε να έχει και το αποτέλεσμα που θέλουμε. Και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας εννοείται. Δηλαδή το στρες μπορεί να είναι η αιτία έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να χάσει εύκολα κιλά. Σωστά, γιατί όταν εκκρίνεται στο σώμα κορτιζόλη, αυτό στην ουσία δημιουργεί έτσι έναν συναγερμό, μία αφύπνιση. Πολλές φορές, ιδιαίτερα αν μείνουμε αρκετές ώρες νηστικοί, αναγκάζει τον οργανισμό για να μας δώσει ενέργεια, να δώσει ενέργεια από το μυϊκό σύστημα. Αισθάνεται ο οργανισμός ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα το ξαναπάθει και όταν είναι να καταναλώσουμε το επόμενο γεύμα, εκκρίνει πιο πολύ ινσουλίνη, να δεσμεύσει γλυκόζη, να το έχει στον γλυκογόνο, να το έχει στους μυς για να μας το δώσει. Και όλο αυτό πάει και γίνεται ενέργεια, η οποία κάθεται στα σημεία εκείνα ακριβώς που δεν μας αρέσουν. Τώρα, όποιος και είναι ο λόγος, αν γίνει η σωστή διάγνωση από την αρχή και λάβουμε ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλουμε να φέρουμε, σίγουρα λύση υπάρχει και το να χάσουμε τα παραπάνω κιλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί. Για τους ανθρώπους λοιπόν που μας παρακολουθούν σήμερα, θα δώσουμε τη δυνατότητα να μην διστάσουν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο της εταιρείας στο 281-0-311-888. Θα έχουμε τη δυνατότητα με το MediScan 8 σημείο να δούμε επακριβώς το σώμα τους αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και αφού δούμε ποιο είναι το ζητούμενο, να εφαρμόσουμε και το κατάλληλο διατροφικό πλάνο, αλλά και να το συνδυάσουμε με υπηρεσίες ιατρικής αισθητικής, έτσι ώστε να έρθουμε άμεσα στο αποτέλεσμα που θέλουν. Ωραία, τώρα σας παρακολουθώ, η αλήθεια είναι. Ωραία. Σας παρακολουθώ. Αυτό που λέει και η Δανάη, με παρατηρεί κάπως και είμαι πολύ συγκεντρωμένος σε εσάς. Έχω κάνει εξαιρετικό focus, διότι όλα αυτά που λέτε κάποιοι περισσότεροι δεν τα γνωρίζαμε. Δεν τα γνωρίζουμε, ας πούμε. Και ποιοι παράγοντες μπορεί να έρθουν και να μην καταφέρνουμε εμείς να χάνουμε κιλά, ενώ προσπαθούμε. Άρα, εδώ μιλάμε για μια ολιστική προσέγγιση στο κομμάτι του να χάσουμε κιλά και να διαμορφώσουμε ένα νέο πλάνο, ειδικό πλάνο, αποκλειστικά για τον εαυτό μας. Σε αυτό μας βοηθάει η Diet System Clinic, φίλες και φίλοι. Το MediScan, εξαιρετικό μηχάνημα, το οποίο έρχεται και σκανάρει τον οργανισμό μας και ουσιαστικά δημιουργεί ένα φύλλο στο οποίο αναγράφεται πάνω
η ανάγκη που έχει ο κάθε οργανισμός. Πού εντοπίζονται οι υποαποθήκες, πόσο δραστήριος είναι ο μεταβολισμός, αν τα παραπάνω κιλά επηρεάζουν καρδιοαναπνευστικά, μυοσκελετικά το σώμα. Δηλαδή, δίνει πάρα πολλές πληροφορίες έτσι ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε τι είναι αυτό που έχει δημιουργήσει μια κατάσταση και με ποιο αναφέρει τρόπο θα πρέπει ποιο να... είναι το ιδανικό βάρος. Είναι ανάλογα. Το ιδανικό βάρος διαφέρει από άτομο σε άτομο. Υπάρχει ένας δείκτης ο οποίος είναι κοινός παρονομαστής. Το ιδανικό βάρος ποικίλει και οι παράγοντες που παίζουν ρόλο είναι η μυϊκή μας μάζα, έχει να κάνει η ηλικία και σίγουρα έχει να κάνει και το φύλλο. Τώρα, όσο περισσότερη μυϊκότητα έχει ένα σώμα για να συντηρηθεί, καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια ο οργανισμός και οι πιο πολλές θερμίδες, οπότε και το να έχω ένα σωστό βάρος είναι πιο εύκολο. Mm-hmm. Επίσης, όσο μεγαλώνουμε σταδιακά, επειδή κιόλας χάνεται μυϊκότητα από το σώμα, σταδιακά το σώμα προσαρμόζεται σε λιγότερες θερμίδες, οπότε το κάνει πιο δύσκολο και θα πρέπει να είναι πιο εντατική η προσπάθειά μας για να βλέπουμε την απώλεια να είναι σταθερή. Και επίσης, όσο αφορά το φύλλο, εδώ οι άντρες πάλι είναι λίγο πιο τυχεροί. Κατά αναλογία το σώμα τους έχει περισσότερη μυϊκή μάζα, έχουν περισσότερη τεστοστερόνη που είναι και μία ορμόνη που βοηθάει στη λιποδιάλυση, ενώ αντίθετα οι γυναίκες, επειδή το σώμα προορίζεται για τη μητρότητα και κατασκευαστικά έχει περισσότερο λίπος, αλλά και τα λιποκύτταρα είναι πιο ανθεκτικά, οπότε όσο μεγαλώνουμε, περνώντας την ηλικία των 35 ή όσο πλησιάζουμε στην επινόπαυση μετά τα 45, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη η προσπάθειά μας για να μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Εμείς πασχίζουμε γενικότερα για αυτή τη μυϊκότητα, παρόλα αυτά όμως καταβάλουμε τη δική μας προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι εκτενέστερα είδαμε όλα εκείνα που μπορούν να συμβούν και κάπως να μπλοκάρουν, θα πω εγώ, την προσπάθεια που μπορεί να κάνουμε για την απώλεια των κιλών. Αλλά κάπως αισθάνομαι ότι περισσότερο χώρο θέλουμε να καταλάβει εδώ στη συζήτησή μας όλα εκείνα που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε και να βελτιώσουμε και την καθημερινότητά μας αλλά και το σώμα μας για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό. Η υγεία μας πάνω απ' όλα, αλλά κατ' επέκταση βέβαια και η εμφάνισή μας, γιατί όχι, αφού μπορεί να έρθει και αυτό. Σωστά. Εμείς τώρα για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, θα δώσω λίγο και την έννοια του ορισμού δείκτης μάζας σώματος που μας λέει αν βρισκόμαστε σε φυσιολογική κατανομία, αν υπάρχει υπερβαρότητα, για να μπορούν και μόνοι τους εύκολα να το υπολογίσουν. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, ο δείκτης μάζας σώματος είναι ένας δείκτης που στην ουσία υπολογίζεται βάζοντας το βάρος δια το ύψος μας στο τετράγωνο και όταν κάνουμε αυτή τη μαθηματική πράξη, όταν το αποτέλεσμα μας βγάλει από 18,5 μέχρι 25, θεωρούμε ότι είμαστε σε φυσιολογική κατανομή. Όταν η μαθηματική αυτή πράξη μας δώσει αποτέλεσμα από 25,1 ως 30, θεωρείται ότι τότε το σώμα βρίσκεται σε υπερβαρότητα. Όταν είμαστε... Όπως είπατε, το βάρος δια το ύψος. Βάρος δια το ύψος του τετράγωνου, σε εκατοστά. Όταν το αποτέλεσμα είναι από 30 ως 35, βρισκόμαστε στον πρώτο βαθμό παχυσαρκίας και από το 35 ως το 40 είναι ο δεύτερος βαθμός και από το 30 και πάνω που πλέον εκεί θεωρείται ότι είναι κλινική παχυσαρκία και είναι αυτό που λέμε τρίτος βαθμός παχυσαρκίας. Mm-hmm. Κατανοητό. Είναι λοιπόν ένας εύκολος δείκτης υπολογισμού για να ξέρουμε με βάση το βάρος και το ύψος μας σε ποια κατηγορία ανήκουμε. Τώρα, όλοι οι φίλοι που μας παρακολουθούν, που το να διώξουν από το σώμα τους λίγα ή περισσότερα κιλά είναι στα ζητούμενά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν τώρα στο τηλέφωνο της εταιρείας το 281-0-311-888. Θα έχουν τη δυνατότητα για ένα δωρεάν πρώτο ραντεβού, έτσι ώστε να δούμε και το σώμα τους αυτή τη στιγμή πώς λειτουργεί, τι είναι αυτό που στην πραγματικότητα θέλουν να πετύχουν και να ορίσουμε τα κατάλληλα βήματα έτσι ώστε να κάνουν το στόχο τους πραγματικότητα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι μπαίνουν όλα σε μία σειρά. Από εκεί και έπειτα είναι και κάποιες έτσι κινήσεις που μπορούμε και εμείς να κάνουμε στην καθημερινότητά μας για να έρθουν τα πράγματα πιο ομαλά, χωρίς να καταπιέσουμε τον εαυτό μας, τον οργανισμό μας ακόμη περισσότερο και να είναι όλα πιο βατά. Ιδιαίτερα στο κομμάτι των τροφών, που μας έχετε πει και εσείς πολλές φορές, κυρία Κιούση, για τη μέθοδο του πιάτου, να το θυμόμαστε αυτό, την αναλογία που χρειαζόμαστε σε πρωτεΐνη, σε καλά λιπαρά και σε υδατάνθρακες, να το έχουμε στο μυαλό μας και ξεκινώντας από εκεί, χτίζουμε και όλο το υπόλοιπο. Τη μεριδοποίηση επίσης, ό,τι έχει να κάνει με τις μεγάλες μερίδες ή τις μικρές, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με το ότι αν κόψουμε τελικά μόνο το πρωινό ή αν κόψουμε το βραδινό, επίσης ο μεταβολισμός μας δεν αλλάζει. Και δεν θα χάσουμε ποτέ τα κιλά που θέλουμε. Μια ισορροπημένη διατροφή, λοιπόν, ανάλογα και με τις θερμίδες που χρειάζεται ο οργανισμός μας, πρέπει να έχει μια σωστή αναλογία σε πρωτεΐνη, λίπος, υδατάνθρακα. Οι πρωτεΐνες έχουμε ξαναπεί ότι και χτίζουν το μυϊκό μας συστό,
Πρωτεΐνη περιλαμβάνεται στο κρέας, στο κοτόπουλο, στο ψάρι, στα όσπρια. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη αναλογία έτσι ώστε και να δημιουργεί κορεσμό και να μην πέφτει η γλυκόζη μας και όλη την ώρα θέλουμε να τσιπολογάμε. Χτίζει τη μυϊκότητά μας και μας κρατάει η χορτάτσο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης σημαντικό είναι στη διατροφή να υπάρχουν φρούτα και λαχανικά, τα οποία είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βοηθάνε τον μεταβολισμό να λειτουργήσει καλύτερα, θωρακίζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Πολύ σημαντικό παίζουν ρόλο και οι φυτικές ίνες, έτσι ώστε να λειτουργεί καλύτερα το έντερο, να μην υπάρχει δυσκολιότητα, γιατί βλέπουμε ότι όταν υπάρχει δυσκολιότητα, συνήθως και ο μεταβολισμός δεν ανταποκρίνεται με τον τρόπο που θέλουμε. Επίσης, μπαχαρικά ή η καψαϊκίνη που μπορεί να περιέχεται στην κόκκινη πιπεριά και δίνει αυτή την καυτερή γεύση, έχουμε δει ότι αυξάνει την θερμογένεση, με αποτέλεσμα το σώμα να δαπανάει περισσότερες θερμίδες. Ο καφές και το τσάι επίσης έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και όταν καταναλώνουμε μέχρι 3 ποτήρια καφέ ή τσάι μέσα στη μέρα, βλέπουμε ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα θετικό αντίκτυπο. Εννοείται βέβαια ότι στον καφέ δεν θα πρέπει να βάλουμε σαντιγιέ, ζάχαρη κτλ. Τα οποία προσθέτουν σκέτο, σκέτο. Γιατί η ζάχαρη από μόνη της έχουμε πει ότι επιβραδύνει το μεταβολισμό. Αν κάποιο βάζει, ας πούμε, σαντιγιέ ή παραπάνω ζάχαρη. Εντάξει, ξέρω κάποιου οι οποίοι επίσης πρέπει να βάλουν. Πολύ ζάχαρη. Βάζει ζάχαρη, σαντιγιέ. Ζάχαρη, σαντιγιέ. Όχι, βάζω έτσι γλυκαντικά. Κάνω και δεν θα έπρεπε. Εντάξει, αν βάλουμε θετικό γλυκαντικό, είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, είμαι safe. Να νιώσω καλύτερα. Είναι κάτι διαφορετικό. Ωραία. Και η σωστή ενυδάτωση. Έχουμε πει λοιπόν ότι το νερό παίζει είναι και ένα φυσικό κατασταλτικό της όρεξης. Αλλά από εκεί και πέρα βοηθάει το σώμα μας και πιο εύκολα να παίρνει θρεπτικά στοιχεία από τις τροφές, όσο καλύτερα ενυδατωμένος είναι. Αλλά και με τα ούρα και τα κόπρα να βοηθάει το σώμα να διώχνει τις τοξίνες, το σπλαχνικό λίπος, τις ελεύθερες ρίζες. Και γυμναστική. Και γυμναστική πολλά, όσο μπορεί. Επιλέγει ο καθένας, το αλκοόλ, γιατί το σηκώτη έχουμε πει ότι είναι από τα βασικά όργανα που βοηθάνε στο να μεταβολήσουμε το λίπος. Και όταν το φορτώνουμε πολύ αλκοόλ, γενικά το δυσκολεύουμε. Σωστά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κιούση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις κατευθυντήριες. Κατανοητά όλα. Για τον δρόμο που μας δίνετε. Έτσι. Συνεχίζετε να πείθετε πάρα πολύ κόσμο. Λεβίνου 71, Diet System Clinic. Εκεί θα εντοπίσετε την διατροφολόγο-διαιτολόγο, την κυρία Κιούση. Η οποία πραγματικά μας έχει σώσει όσο καιρό κουβεντιάζουμε, συζητάμε και εμείς έχουμε βάλει νερό στο κρασί μας σε πολλές αντασταλίες. Δεν γίνεται αλλιώς, Λευτέρη μου, γιατί πώς θα επενδύσουμε στον εαυτό γιατί είναι εαυτό και μας. Άνθρωποι οι οποίοι μετά και το τέλος του διατροφικού πλάνου που μπορεί να κάνετε ή το πλάνο που θα χάσετε τα κιλά, είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό σας ανά πάσα ώρα και στιγμή, έχουν μια ψυχολογική διάσταση πλέον η δουλειά τους και η αρμοδιότητά τους. Και δεν μας μαλώνουν. Και είναι σημαντικό αυτό να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας και όχι απέναντί μας. Συνοδοιπόρος όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Έτσι είναι. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή η Δευτέρα. Σήμερα ξέρετε τι πρόκειται να συμβεί. Με το δεξί. Από Δευτέρα. Σήμερα. Ποια επόμενη. Δεν έχει επόμενη. Τώρα ξεκινάμε. Οι γιορτές τελείωσαν. Οι αναβολές τέλος. Αφήστε τα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, κυρία Κιούση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.